Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη επεισόδιο μου στο κανάλι μου, στο Roberto Trip, εδώ πέρα στον Λίβανο, λίγο έξω από την πρωτεύουσα της Βηρητού, στις σπηλιές Τζέιτα Γκρότο. Δεκαπέντε περίπου χιλιόμετρα έξω από το κέντρο της πρωτεύουσας του Λιβάνου, Βηρητού, βρισκόμαστε στις σπηλιές Τζέιτα Γκρότο. Θεωρώ αδιανόητο τουρίστας που θα έρθει στη Βηρητό να μην περάσει από τις συγκεκριμένες σπηλιές. Έχω πάρει το εισιτηριάκι μου. Ορίστε, είναι εδώ πέρα, είναι μια κάρτα τουρίστα. Έχω μπει στο τρενάκι το οποίο θα με οδηγήσει στις σπηλιές και η τιμή του είναι 133 λιβανέζικες λίρες, κάτι λιγότερο από 2 ευρώ, ας πούμε κοντά στο 1,5 ευρώ. Η τιμή είναι πάρα μα πάρα πολύ καλή, γιατί θα είμαστε αρκετή ώρα μέσα στο σπήλαιο και θα είμαστε και με βάρκα. Έχουμε ξεκινήσει, παιδιά μας, το διπορικό, λίγα μέτρα προς το όμορφο δάσος και την περιοχή της Τζέιτα και οδεύουμε προς τα σπήλαια τα οποία πιστεύω ότι θα μας μαγέψουν και είναι τα πιο διάσημα εδώ πέρα στον Λίβανο. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Βρίσκομαι μέσα στη φύση, ακούω τα τρεχούμενα καράκια και απολαμβάνω αυτή την υπέροχη εκδρομή, μία ηλιόλουστη μέρα, 2 Μαρτίου σήμερα το 2023. Γενικώς όσες μέρες βρισκόμαστε εδώ πέρα στο Λίβανο, όλες οι μέρες είναι με ένα τέτοιο όμορφο ήλιο και πάνω από 25 βαθμούς. Και το σημείο όπου μας έχει αφήσει το τρενάκι μας για να ετοιμαστούμε να περάσουμε από εδώ πέρα, από αυτόν εδώ το χώρο, μέσα στα σπήλαια της Τζέιτα. Έχουμε περάσει μέσα στο σπήλαιο, φίλες και φίλοι μου. Το συγκεκριμένο σπήλαιο, το οποίο είναι εκπληκτικό, όσο βλέπω δεν το χορταίνω. Ζήτησα από τον οδηγό μας να μας κάνει και μία δεύτερη βολτούλα για να μπορέσουμε να βιώσουμε την κατάσταση με τη βάρκα, η οποία είναι μαγική. Παιδιά, γενικώς το σπήλαιο Τζέιτα είναι ένα σύστημα δύο ξεχωριστών αλλά και διασυνδεδεμένων σπηλαίων, τα οποία εκτείνονται σε συνολικά μήκος 9 χιλιόμετρα και βρίσκεται στην κοιλάδα Nahr al-Kalb, στην τοποθεσία Τζέιτα. Είναι περίπου 18 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Βηρητού. Αν και κατοικήθηκε στους προϊστορικούς χρόνους, το κάτω σπήλαιο ανακαλύφθηκε ξανά μέχρι το 1836 από τον Γουιλάμ Τόμσον.
Αυτό ήταν και το σπήλαιο της Τζέιντα Γκρότο. Δεν μπόρεσα να σας κάνω πάρα πολλά πλάνα, διότι με το ζόρι καταφέραμε και περάσαμε μέσα την φωτογραφική μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε κάποια πλάνα και κάποιες λήψεις. Η επίσκεψη για τα πρώτα λίγα μέτρα μπορεί να γίνει με τα πόδια, αλλά στη συνέχεια γίνεται με σκάφος, διότι διοχετεύει υπόγειο ποτάμι, το οποίο παρέχει πόσιμο νερό σε περισσότερο από 1 εκατομμύριο Λιβανέζους. Θέλω να σας πω ότι το συγκεκριμένο είναι ένα κέντρο ψυχαγωγίας, το οποίο δέχεται περίπου ετησίως 280.000 επισκέπτες. Εγώ, παιδιά, αυτό που έκανα για να μου βγει πάρα πολύ οικονομικά, βρήκα λίγο εκτός πόλης, αφού περπάτησα εκτός Βηρητού, ένα ταξί και έκανα συμφωνία $7 περίπου για να με φέρει μέχρι εδώ πέρα και $5-6 για να με πάει στον επόμενο προορισμό, τον οποίο θα μάθετε αφού τελειώσουμε το tour μας μέσα στη σπηλιά Τζέιντα. Μπορείτε να κάνετε συμφωνίες, παιδιά, και όχι από τα ξενοδοχεία σας να καλείτε, ας πούμε, άτομα μέσω ρεσεψιόν και να κλείνετε κάποια tour τα οποία θα σας κατακρεουργήσουν με τις τιμές. Δηλαδή, εμάς μας ζήτησε το ξενοδοχείο μας €50 για να μας κάνει το συγκεκριμένο tour συν ένα-δυο ακόμα αξιοθέατα, ενώ με το ταξί δεν θα μου βγει περισσότερο από €20. €20 το πολύ θα μου βγει maximum και θα έχω το ταξί περίπου 8 ώρες. Βενζίνη είναι πάνθυνη εδώ πέρα, οπότε μη σας ανησυχεί. Γενικώς οι ταξιτζίδες δεν χάνουν πάρα πολλά, για αυτούς €20 είναι αρκετά υψηλό μεροκάματο που δεν το βλέπουν τουριστικά και θέλουν να ζήσουν την οικογένειά τους. Συνεχίζουμε με πάρα πολύ όμορφα μέρη τα οποία θα σας ταξιδέψουμε απόψε. Λίγο πέρα από την συγκεκριμένη περιοχή την οποία βρισκόμαστε, στην περιοχή του Ζουνιέ, και συγκεκριμένα πηγαίνουμε σε ένα τουριστικό αξιοθέατο, το οποίο όσοι τουρίστες περνάνε από τον Λίβανο πηγαίνουν να το δούνε. Δεν θα σας πω ποιο είναι ακόμα, ή θα το έχετε καταλάβει όσοι είστε ψαγμένοι, ή θα το μάθετε όταν φτάσουμε. Φύγαμε λοιπόν προς Ζουνιέ. We'll be right back.